γεωπολιτικά είναι στην κορυφή αυτέ τι μέρε και μα αφορά άμεσα είναι υπόθεση Μενέντε. Ναι. Ε, υπόθεση Μενέντε, να θυμίσουμε πολύ γρήγορα, κατηγορίε από, την Ομοσπονδιακή Δικαιοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών για δωροδοκία. Κατηγορείται ότι τι έκανε, ότι έκανε λόμπινγκ επιπληρωμή υπέρ των συμφερόντων τη Αιγύπτου. Και είναι ένα ζήτημα με πάρα πολλέ πτυχέ, Κώστα. Αυτό. Και κάποιων επιχειρηματιών, έτσι δεν είναι. Και μάλιστα το συγκεκριμένο ο Ρόμπερτ Μενέντε είναι η δεύτερη φορά. Που κατηγορείται για δωροδοκία. Είχε, Είχε αθωωθεί την πρώτη φορά. Βέβαια, ήταν μια διαφορετική πολιτική κατάσταση. ήταν επί Τραμπ. Mm -hmm. δεν ήταν επί διακυβέρνηση των Δημοκρατικών, γιατί είναι δημοκρατικό, να θυμίσουμε ο Ρόμπερτ Μενέντε. Το ζητούμενο είναι ότι την Παρασκευή το βράδυ, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που έγινε το Σαββατοκύριακο που είχαμε έντονη πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα, υπήρχε και έντονη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν, ήταν απολύτω καυτό, μπορεί να, το πει κάποιο. Από την Παρασκευή, λοιπόν, το βράδυ είναι σε μια διαδικασία ερευνών. Έχει φύγει από πρόεδρο τη Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων τη Αμερικανική Γερουσία. Μια... Μια κομβική θέση και για τα ελληνικά συμφέροντα. Να θυμίσουμε αυτή η θέση. Και να θυμίσουμε ότι ε, έχουν επενδυθεί πολλά από την ελληνική εξωτερική πολιτική, και όχι μόνο από την παρούσα κυβέρνηση, mm. και από τις προηγούμενες, Το Ρόμπερτ Μενέντε. Ακριβώ. Είχε τις πλέον προωθημένες φιλελληνικές, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ε, θέσεις. Το θέμα των F16 και τη παραδοσή mm. του, τη μη παραδοσή του στην Τουρκία πρωτοστάτησε. Αν υπάρχει η mm. Άγκυρα μετά τι κατηγορίε. Να δούμε. Ε, τι σημαίνουν όλα αυτά, γιατί τα αντιμετωπίζουμε και με λίγο έχουμε δει έτσι, ε, ε, οπαδική εθνική διάθεση. Δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη προσέγγιση. Κοίταξε, αυτή. υπάρχει και η εθνική διάσταση, υπάρχει και η διεθνή διάσταση. Α, όσον αφορά. Τα δικά μα. Είναι προφανέ ότι είναι ο καλύτερο σύμμαχο των ελληνικών συμφερόντων στην Αμερικανική γερουσία, ο κύριο Μενέντε. Έχει στυλώσει τα πόδια. Δεν θέλει που δεν είναι να δώσει τα F-16 στου Τούρκου. Αντιθέτω, έχει υποθεί ότι εν θέτω το χρόνο θα δοθούν και τα F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία. Θα, το, θα δείξει ο χρόνο. Το ζητούμενο πάντω είναι αυτή τη στιγμή να δούμε αν επηρεάζονται και πόσο τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Οι Τούρκοι από τη στιγμή, που έγινε γνωστό που έγινε γνωστή αυτή η είδηση για τον Μενέντε, πανηγυρίζουν. Το λιγότερο που μπορεί κάποιο να πει είναι ότι πανηγυρίζουν. Έχουν στρώσει, στρώσει κόκκινο χαλί να υποδεχθούν τα 16 Εντελώ. Εντελώς. Όλοι οι μεγάλοι αρθρογράφοι, όλα τα διεθνή μέσα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωση κατηγορούν τον, σε εισαγωγικά, εγώ θα πω τον ορό, λομπίστα Μενέντε, τον Έλληνο, Έλληνα φίλο λομπίστα Μενέντε, ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και πλέον και τα ελληνικά συμφέροντα είναι σε εξαιρετικά δεινή κατάσταση. Αυτό είναι το ελληνικό, η, η ελληνικό. Η ελληνική οπτική. Υπάρχει όμω και μία άλλη οπτική, η οποία επηρεάζει πολύ την αμερικάνικη εσωτερική σκηνή. Γιατί ο Μενέντε είναι ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο του Τζο Μπάιντεν. Στην, στην εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα στο ουκρανικό. Γνωρίζουμε όλοι, δεν είναι κοινό μυστικό, μάλλον είναι κοινό μυστικό αυτό, ότι έχουν δοθεί, έχει δοθεί πακτολός χρημάτων στους Ουκρανούς. Οι Ρεπουμπλικάνοι πιέζουν να μην δοθούν επιπλέον χρήματα στους, ε, στους Ουκρανούς. Και σε αυτό το... το το γενικότερο πλαίσιο επηρεάζεται πολύ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Γιατί επηρεάζεται, γιατί βρισκόμαστε ένα χρόνο πριν από τις εκλογές. Ακριβώς αυτό που επισημαίνει είναι ότι ε, μπαίνουμε πια και αυτό αφορά και εμάς διασταλτικά στα εθνικά θέματα, αλλά και το συνολικό γεωπολιτικό πόκερ που είναι πολύ σκληρό και θερμό, μπαίνουμε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο στις ΗΠΑ. Προεκλογική περίοδος είναι μακρά στην Αμερική. Από, αυτό, από, το φθινόπωρο και μέχρι το χρόνο τον Νοέμβρη που είναι οι εκλογέ, πολλά πράγματα παγώνουν και πάρα πολλά α, πράγματα μπαίνουν σε ε, ε, υποαίρεση. Μπαίνουμε σε μακρά προεκλογική περίοδο, γιατί είναι περίοδο τη ΗΠΑ, γιατί είναι δύο τα, ζητούμενα. Καταρχά, δεν είναι όπω το ελληνικό ή το ευρωπαϊκό σύστημα. Έτσι, πρέπει να πάρει το χρήσμα ο, 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 Ρεπουμπλικάνος, ο Ρεπουμπλικάνος. Έτσι, Προηγείται, υποτίθεται, ο, ο... Ο Τραμπ στι δημοσκοπήσει του The Αλλά έχει βγει μια τελευταία δημοσκόπηση από την Washington Post. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί το συζητούσαμε πριν. Ναι. Όντω, έχει βγει μια τελευταία δημοσκόπηση από το NBC και την Washington Post, η οποία δίνει, αν μπορούμε να δούμε και μια ε, κάρτα που έχουμε ετοιμάσει μέσω του Guardian, ενό άλλου ε, διεθνού μέσου ενημέρωση, το οποίο κριτικάρει αυτή τη δημοσκόπηση. Θα την έχουμε σε πολύ λίγο, Βλένα, ναι. από τον Τρόικα. Τι, τι, τι ακριβώ λέει αυτή η δημοσκόπηση, Ότι προηγείται ο Ντόναλτ Τραμπ του Τζο Biden 10 ποσοστιαίε μονάδε. Έρχονται όμω αναλυτέ Αμερικανοί εκλογέ. Αυτό το έργο από τα παλιά ξανά είναι, ναι, δεν ξέρω αν είναι έργο ή θρίλερ. <laughs> μάλλον, μάλλον θρίλερ είναι. Μάλλον thriller. Λοιπόν, και τι λένε ότι αυτή η δημοσκόπηση δεν είναι παρά μία καταγραφή τη στιγμή. Και γιατί το λέω αυτό, Γιατί δεν έχει ε, αριθμού. Όπω λέμε, ξέρουμε... είναι και αυτό που λέμε, την κλασική πρόθεση ψήφου. Ότι ακριβώ. θα ψηφίζατε αν γινόταν αύριο εκλογέ. 54, ο ένα 44 ο άλλο. 55, ο ένα 45 ο άλλο. Έχει τρει βασικέ ερωτήσει. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική. Δεν τα έχει πάει καλά κατά του ε, Αμερικανού που ρωτήθηκαν ο Τζο Μπάιντεν. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με την μεταναστευτική πολιτική. Επίση δεν τα έχει πάει καλά ο Τζο Μπάιντεν. Και η τρίτη. Με το μεγάλο αγκάθι που μπορεί να μην είναι της βαριάς πολιτικής, αλλά ενδιαφέρει τους Αμερικανούς την ηλικία. Είναι πολύ μεγάλος ηλικιακά ο Τζο Μπάιντεν. Και αυτό επηρεάζει ε, πάρα πολύ. Και Τώρα η πείτε το ηλικιακό αυτή... ρατσισμό, μην το πείτε ηλικιακό ρατσισμό. Παίζει ρόλο το ότι... Ε, αν επανεκλεγεί πρόεδρο ο Τζο Μπάιντεν τον Νοέμβριο του 2024, θα είναι ένα πρόεδρο 84 ετών. Θα είναι 84 ετών. Θα είναι, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω υπερήλικα, στην πολιτική σκηνή δεν υπάρχει αυτό, αλλά όσο για να το κάνει 84 χρόνια, 84 χρόνια. Και τι έχουν κάνει τώρα οι δημοσκόποι τη Ουάσκινο Πόστ, έχουν συναθρήσει τι τρει αυτέ ερωτήσει και έχουν πει πάρα πολύ απλά ότι η διαφορά ανάμεσα στον έναν και τον άλλον είναι δέκα ποσοστιαίε μονάδε. Βέβαια, κανεί από του άλλου δημοσκόπηση. Το, εκ των απαντήσεων έχουν ε, ε, εντοπίσει ένα ε, κλίμα τραμπισμού, τραμπισμού, το πούμε στο... Έτσι και το πιστώνουν στον Τραμπ. Βέβαια, yeah. κατηγορούν τώρα οι άλλοι δημοσκόποι και οι άλλοι τα άλλα με αμερικανικά. Μενά. Δε, δείτε εδώ, το δείχνει α πούμε τον. Ε, ε, τον Τραμπ να προηγείται κατά 10 ποσοστιαίε μονάδε του Μπάιτεν στι εκλογέ που θα γίνουν το 2024. Λοιπόν, βέβαια. Θα έχουμε να λέμε Κώστα για τι Αμερικανικέ Θα έχουμε εκλογές. να λέμε Ακριβώ πολλά και διάφορα. Όμως,